Θα πάμε τώρα στην συνάδελφο Κυπριάννα Σταύρου για περαιτέρω ενημέρωση όσον αφορά τις κυπριακές επιχειρήσεις. Κυπριάννα, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη βόλτα στις κυπριακές επιχειρήσεις. Να ξεκινήσουμε με μνημόνιο συνεργασίας της ΙΔΕΚ και της Εθνικής Επιτροπής Βιοθήκης. Βασικά, Αντώνη, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας τους στην προσπάθεια που καταβάλουν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και η Εθνική Επιτροπή Βιοθήκης Κύπρου προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συναντήληψης σε διαδικτυακή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2021. Με γνώμονα την αλματώδη πρόοδο που σημείωσε η τεχνολογία στον τομέα της βιολογίας, της γενετικής και ιατρικής, το ΙΔΕΚ και η ΕΒΕΚ, προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου με σκοπό την αντιμετώπιση βιοθηκών διλημάτων που ενδέχεται να προκύπτουν καθώς και την περαιτέρω εκπαίδευση του εγχώριου οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθεσιών. Μάλιστα, είναι φανερό ότι προχωρά με αλματώδη πρόοδο η έρευνα και η καινοτομία στο νησί μας. Στην επόμενη μας είδηση τώρα που έρχεται από την Alpha Bank, ποιες είναι οι προκλήσεις για τράπεζες στη μετα-COVID εποχή? Ναι, στις προκλήσεις του τραπεζικού κλάδου στη μετα-COVID εποχή, καθώς και τις ευκαιρίες στο συνεχώς του μεταβαλλόμενου ψηφιακού περιβάλλον, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, ο Κωνσταντίνος Κουτεντάκης, σε παρέμβαση στο πάνελ του 8ου Φόρουμ Τραπεζών και Έκθεσης FinTech που πραγματοποιήθηκε διεκτικά την Παρασκευή. Ο Κουτεντάκης Αντώνη παρουσίασε τη δική του εκτίμηση για τα νέα δεδομένα στον τραπεζικό κλάδο, τονίζοντας πως οι τράπεζες εισέρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο λήψης αποφάσεων με σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών τους, τόσο στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων, όσο και στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας και τις επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανακάμψη. Μάλιστα, περισσότερα μπορούμε να διαβάσουμε από την ομιλία του κύριου Κουτεντάκη στην Brief. Στην ελληνική τράπεζα τώρα, πιο εύκολες από ποτέ οι συναλλαγές με το Contact Pay. Ναι, Αντώνη, το ανανεωμένο Hellenic Bank Mobile App υποσχέεται να κάνει τις καθημερινές συναλλαγές με το κινητό τόσο απλές όσο η αποστολή ενός μηνύματος. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής, με την προσθήκη του Contact Pay, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ή να λάβει χρήματα από και προς τις αποθηκευμένες επαφές του κινητού του, από και προς λογαριασμούς της ελληνικής τράπεζας. Μάλιστα, να πούμε, Κυπριάννα, ότι θα έχουμε αύριο καλεσμένο από την Ελληνική Τράπεζα να μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το ανανεωμένο application της τράπεζας. Στην επόμενη μας είδηση, μεγάλες προσφορές από Deliveryman για τον Ιανουάριο. Ναι, το Deliveryman, η μόνη κυπριακή πλατφόρμα διανομής φαγητού, κατανοεί τις δυσκολίες που έχει επιφέρει η πανδημία με τα μέτρα στρίξης περιορισμού και γι' αυτό στη συνεργασία με τα καταστήματά του χαρίζει αποκλειστικές μεγάλες προσφορές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Μερικές από τις προσφορές που χαρίζει το Deliveryman είναι από το άρωμα βανίλιας με 20% έκπτωση σε όλο το μενού, από το κασαμπούρο με 30% έκπτωση, από το The Jack's Pizza House με 30% έκπτωση από όλο το μενού και το Mr. Chuli με 15% έκπτωση σε όλο το μενού. Μπορείτε να βρείτε και άλλες μοναδικές προσφορές στο app του Deliveryman που προσφέρει τα πάντα στην κυπριακή αγορά. Και επίσης να σημειώσουμε, Αντώνη, πως περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές και ημερομηνίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Σημαντικές προσφορές λοιπόν και τέτοιου είδους ιστοσελίδες και applications διανομής φαγητού είναι αναγκαία αν θέλει στην lockdown εποχή. Στην επόμενη μας είδηση θα για όσους επισκεφτούν την τόχνη και τη χειροκοιτία θα δουν κάτι καινούριο. Τι καινούριο θα δουν, Κυπριάννα? Το καινούριο, Αντώνη, είναι ξύλινες καθοριστικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν για εξυπηρέτηση των επισκεπτών και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος. Όπως αναφέρεται ανάρτηση στο Twitter του Υπουργείου Τουρισμού, τα κοινοτικά συμβούλια τόχνης και χειροκοιτίας σε συνεργασία με την ΕΤΑΠ Λαρνακάς και με τη στήριξη του Υπουργείου Τουρισμού έχουν τοποθετήσει τις ξύλινες καθοριστικές πινακίδες εντός των δύο κοινοτήτων προς την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και την ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Άρα, αναβαθμίσεις και στις τουριστικές υπηρεσίες. Τώρα, μια είδηση που αφορά τα iPhone. Η iStore ψάχνει προσωπικό. Ναι, η iStore, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων Apple Premium Retail στην Ελλάδα και στην Κύπρο και μέλος του Quest, μεγαλώνει. Όπως αναφέρει η εταιρεία,
Αν αγαπάς τα προϊόντα και την τεχνολογία της Apple, αν θέλεις να μεταδώσεις τις γνώσεις και το πάθος σου και αν είσαι καλός στην επικοινωνία και γνωρίζεις πολλά καλά αγγλικά, ζητούν εργασίες κοντά τους. Η εταιρεία βασικά αναζητά πολιτές και πολίτες μερικής απασχόλησης για την περιοχή της Λευκωσίας. Όπως αναφέρουν, τα καθήκοντα θα είναι εξυπηρέτηση πελατών και η πρόθεση και πώληση προϊόντων τεχνολογίας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει βιογραφικό του στη διεύθυνση hr@istorm.gr αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, ο οποίος είναι SPN0121. Είναι σημαντικό να πούμε ότι σε μια τέτοια περίοδο που έχει ανεβεί και η ανεργία, διαθέτονται ακόμα νέες θέσεις εργασίας και ειδικά στον τομέα της πωλήσης. Κλείνουμε με την τελευταία μας είδηση, οι εργασίες σήμασης στη λεωφόρο Κέννεντι και στην οδό Εσπερίδων. Ναι, ο Δήμος Λευκωσίας Αντώνη πληροφορεί το κοινό πως την Κυριακή 24 του Γενάρη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα εκτελούνται εργασίες για την μόνιμη οριζόντια σήμανση επίτηδου στρώματος του λεωφόρου Κέννεντι και των κόλπων στάθμισης της οδού Εσπερίδων στους Άγιους Ομολογητές. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών η λεωφόρος Κέννεντι θα παραμείνει κλειστή από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Νίκης μέχρι τη συμβολή με την οδό Στασίνου για την τροχιά κίνηση. Κυπριάνα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.